Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 21 Αυγούστου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να βάλει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους, ανακοινώντας τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων δεν είναι καθόλου εύκολες στη φετινή χρονιά, καθώς οι συγχωνεύσεις τμήματων των ΤΕΙ και ΑΕΗ δημιουργούν νέα δεδομένα που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις βάσεις. Στο κόκκινο βρίσκεται η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς απομένουν ελάχιστες ημέρες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας. Οι τελειόφοιτοι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, καθώς και οι υποψήφοι παλαιότερων ετών που συμμετείχαν στις εξετάσεις, αναμένουν τις βάσεις εισαγωγής για τα τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, προκειμένου να δουν εάν πέρασαν στη σχολή της αρεσκίας τους, καθώς και αν εισήχθησαν σε ιδρύματα που εδρεύουν κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Το φετινό μηχανογραφικό δελτίο είχε περισσότερα από 100 νέα τμήματα, καθώς στο μέσο της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν από πλευράς Υπουργείου Παιδείας αρκετές συγχωνεύσεις ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να πανεπιστημιοποιηθούν δεκάδες τμήματα των ΤΕΙ. Τα συγκεκριμένα τμήματα αποτελούν, όπως εκτιμούν εκπαιδευτικοί αναλυτές, έναν από τους μεγαλύτερους γρίφους για τα φετινά αποτελέσματα, καθώς ουδής γνωρίζει εάν τα εμπιστεύτηκαν οι υποψήφοι, επιλέγοντας κάποια από αυτά ως πρώτη προτίμηση. Όλα τα τελευταία στοιχεία πάντως συγκλίνουν στο ότι οι βάσεις εισαγωγής στις περιζήτητες σχολές, καθώς και στα τμήματα που οδηγούν στην αγκαλιά του δημοσίου, θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Και τη φετινή χρονιά οι υποψήφοι ψηφίζουν αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές, καθώς και αυτές των πυροσβεστών. Το ΔΕΛΕΑΡ της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και μάλιστα στο δημόσιο αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για εκατοντάδες υποψηφίους, πολλοί εκ των οποίων αριστούχοι, οι οποίοι τα προτιμούν ακόμη και από σχολές όπως τις νομικής. Αναφορικά με την εισαγωγή στη σχολεία στη Φυλάκων, η βάση εισαγωγής αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 16.700 μόρια, ενώ για τη σχολή ανθυποπυραγών οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν κοντά στα 18.100 μόρια. Οριακή άνοδο προϊονίζεται για τη σχολή αξιωματικών της Ελλάς, η οποία βρίσκεται κάθε χρόνο ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Η βάση εισαγωγής εκτιμάται πως μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 18.200 μόρια. Και τη φετινή χρονιά, παρά το γεγονός ότι σε αρκετά μαθήματα οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χειρότερες σε σχέση με πέρυσι, θα σημειωθεί σφαγή αριστούχων. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν αυξομοιώσεις στην πορεία των βάσεων. Στα τμήματα νομικής, η βάση θα κινηθεί κοντά στα περσινά επίπεδα, και αυτό διότι οι υποψήφοι συνεχίζουν να επιλέγουν κατά εκατοντάδες τα εν λόγω τμήματα στην κορυφή του μηχανογραφικού, παρά το γεγονός ότι η ανεργία είχε χτυπήσει εδώ και καιρό την πόρτα των αποφύτων. Ειδικότερα, οι πύλες στη νομική Αθήνα θα ανοίξουν από υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 18.150 μόρια, με το ταβάνι της βάσης να μην ξεπερνά τα 18.350 μόρια. Στο αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου, η βάση εισαγωγής θα πλησιάσει το κατόφλι των 18.000 μορίων, ενώ μικρές αυξομοιώσεις θα υπάρξουν και στα τμήματα ψυχολογίας, τα οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Σημαντική άνοδο θα πρέπει να περιμένουν όσοι προσβλέπουν και στα τμήματα παιδαγωγικής εκπαίδευσης, όπου η άνοδος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 200 μόρια σύμφωνα με τους αναλυτές. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου δεσπόζουν τα πολυτεχνικά τμήματα, η εικόνα είναι πιο ξεκάθαρη, καθώς οι βάσεις θα τραβήξουν την κατηφόρα. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και οι σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναμένεται να καταγράψουν πτώση, όχι όμως τόσο μεγάλη όσο στα αντίστοιχα περιφερειακά ιδρύματα. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, όπου κάθε χρόνο σημειώνονται οι υψηλότερες βαθμολογίες, φαίνεται πως οι βάσεις στα πρωτοκλασσά τα τμήματα θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, με μία μικρή τάση καθόδου. Αρκεί να αναφερθεί ότι στην Ιατρική Αθήνα η βάση εισαγωγής θα κινηθεί κοντά στο όριο των 19.000 μορίων, ενώ λίγο πιο χαμηλά θα είναι ο πύχης για το αντίστοιχο τμήμα του Αριστοτελείου. Τέλος, όσον αφορά στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις βάσεις εισαγωγής του 2018. Η υψηλότερη
βάση αναμένεται να διαμορφωθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, όπου οι υποψήφοι θα ανοίξουν τις πύλες του με περίπου 17.200 μόρια. Μικρές αυξομοιώσεις θα καταγραφούν στα τμήματα πληροφορικής που εδρεύουν στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Σιγά σιγά λοιπόν θα ανακοινωθούν οι βάσεις, σιγά σιγά φτάνει και το καλοκαίρι στο τέλος του και όλοι θα αρχίσουμε να μπαίνουμε έτσι στους ρυθμούς μας, όπως και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα πάμε στην πρώτη συζήτηση για απόψε στο στούντιο του Ήπειρου στην Βιέννα με την βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Κεφάλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Ξεκουραστήκατε καθόλου, δεν νομίζω. Συνεχίζω τις περιοδίες, όπως είχα υποσχεθεί και προεκλογικά. Συνεχίζω να πηγαίνω χωριό-χωριό, να βλέπω κόσμο. Είναι τώρα μια περίοδος που τα χωριά μας είναι γεμάτα, έχουν επιστρέψει όλοι οι χωριανοί στα σπίτια τους για τις γιορτές, για το 15 Αύγουστο. Οπότε είναι μια ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολύ κόσμο και να συναντηθούμε με τους ανθρώπους και να τα πούμε. Σίγουρα και πλέον να ακούσετε, αν θέλετε, η κυρία Κεφάλα, και τα αιτήματα του κόσμου πλέον από άλλη βάση και από άλλη θέση. Γιατί προεκλογικά σίγουρα ακούγατε το τι ζητά ο κόσμος έχοντας προσδοκίες από εσάς και δεν εννοώ μόνο προσωπικά, εννοώ γενικότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Πλέον η Νέα Δημοκρατία εδώ και 1,5 περίπου μήνα είναι κυβέρνηση, έχει αναλάβει τα ενία της χώρας. Οπότε φαντάζομαι ότι πλέον ο κόσμος ενδεχομένως είναι και πιο απαιτητικός σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη φορά οι Έλληνες πολίτες είναι πιο όριμοι από ποτέ. Έχουν τις απαιτήσεις τους, έχουν κυρίως τις ελπίδες τους, έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τα πρώτα δείγματα γραφής τους απέδειξε πόσο έτοιμος ήταν, πόσο όριμος, πόσο αποφασισμένος να κάνει κάποια πράγματα για τη χώρα και για τους πολίτες της. Και νομίζω ότι αυτό που είδα και εγώ, αν θέλετε, και στη συναναστροφή με τόσο κόσμο τις τελευταίες 10 μέρες που βρίσκομαι στην πόλη, είναι μια ελπίδα, μια αισιοδοξία, μια ανακούφιση που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το χαμόγελο που επέστρεψε ξανά στα χείλη, το χαμόγελο της ελπίδας που έχουν οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή, έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες τους στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σίγουρα έχουμε διανύσει 1,5 περίπου μήνα από τις εκλογές. 1,5 μήνα είναι ουσιαστικά από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Λίγο λιγότερο ενδεχομένως ένας μήνας και κάτι από την ημέρα που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά δουλειά η νέα κυβέρνηση, έχουν σηκωθεί τα μανίκια. Τρέχουμε κάπου, διάβαζα έτσι σήμερα, είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί πλέον έτσι υπήρξε και αυτή η μικρή περίοδος ανάπαυλας, αν θέλετε, και στην Βουλή. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα από και συναντήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός πλέον Ελλάδας, όπου θα γίνουν τα ταξίδια του Πρωθυπουργού, αλλά θα πρέπει να μπουν σε σειρά και κάποια βασικά ζητήματα της χώρας. Πολλά από αυτά βέβαια θα τα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Ήδη στον πρώτο μήνα διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήρθαν και πέρασαν από τη Βουλή 3 νομοσχέδια, τα οποία και έτοιμα ήταν και ανακούφιση έδωσαν στους Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για το φορολογικό νομοσχέδιο, το πιο βασικό, το πρώτο που πέρασε από αυτό το κοινοβούλιο, που αφορούσε και τη μείωση του έμφυα μέχρι και 30%. Ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν ήταν καινούριο, το είχε προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία εκλογικά. Ωστόσο, είχε πει ότι η εφαρμογή θα ήταν από το 2020. Το έκανε λοιπόν άμεσα, το έκανε από το 2019. Και έτσι οι Έλληνες φορολογούμενοι θα δούνε στα μπιλετάκια που θα έρθουν ήδη από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου που θα βγουν, θα δούνε τις μειώσεις στον έμφυα μεσοσταθμικά κατά 22%. Από εκεί και πέρα ήρθε το επιτελικό νομοσχέδιο, ήρθε το νομοσχέδιο κυβερνησιμότητας για τους ΟΤΑ, ναι, για την κατάργηση του ασύλου και όλες οι άλλες ρυθμίσεις που πέρασαν. Έγιναν γρήγορα, έγιναν σε λίγες μέρες, τις πρώτες μέρες κιόλας διακυβέρνησης της χώρας από τη σημερινή κυβέρνηση. Μετά, όπως είπατε, υπήρξε βέβαια η ανάπαυλα του 15 Αύγουστου και τώρα επιστρέφουμε πιο δυνατοί και πιο γρήγορα, αν θέλετε. Προετοιμαζόμενοι ωστόσο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα ακούσουμε προφανώς και τις υπόλοιπες εξαγγελίες του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι ότι μεσολαβεί ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την προεκλογική περίοδο και τις προγραμματικές δηλώσεις, αν θέλετε, της κυβέρνησης, με αυτές που
παραδοσιακά ακούμε από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πόσο μεγάλη τελικά διαφορά και απόκληση μπορεί να υπάρχει σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, καταρχήν ήμασταν συνηθισμένοι τα προηγούμενα χρόνια στη ΔΕΘ να ακούμε να μαστάζουν λαούς με πετραχίλια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός των προηγούμενων ετών έλεγε πάρα πολλά πράγματα, δεν έκανε τα περισσότερα από αυτά που έλεγε, για να μην πω όλα. Τώρα έχουμε μπει ήδη σε μια άλλη τροχιά, έγινε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Η χώρα γύρισε σελίδα, γύρισε οριστικά σελίδα στις 7 Ιουλίου, άφησε πίσω 4,5 χρόνια Οδύσσειας και κάνει γοργά βήματα προς το μέλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και προεκλογικά, δεν είπε πολλά πράγματα, δεν υποσχέθηκε πολλά πράγματα, εν γνώση του δεν το έκανε. Κανένας Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το έχει κάνει στο παρελθόν να λέει προεκλογικά λιγότερα από αυτά που έρχεται μετεκλογικά να εφαρμόσει. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη αυτό το πράγμα, γιατί ο ελληνικός λαός είχε πολύ κουραστεί τα προηγούμενα χρόνια από τις φρούδες ελπίδες που κάποιοι του πουλούσαν, οπότε είχε φτάσει στα όρια του. Νομίζω ότι και στη ΔΕΘ θα ακούσουμε πράγματα που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον, αλλά πάλι με αυτή τη σοβαρότητα που διακρίνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θεωρείτε εσείς τουλάχιστον, γιατί φαντάζομαι την ατζέντα του Πρωθυπουργού δεν μπορείτε να τη γνωρίζετε όλοι εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρξουν από εδώ και στο εξής, κυρία Κεφάλα? Προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση είναι η οικονομία. Η οικονομία που θα πρέπει πάλι να ξεκινήσει, να υπάρξει μια εκκίνηση, θα είναι οι επενδύσεις που θα πρέπει να έρθουν στη χώρα και στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων θα είναι και τα επόμενα ταξίδια του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό για αναζήτηση επενδυτών. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν σχετικά γρήγορα. Ένα παράδειγμα είναι ότι μέσα στον Σεπτέμβριο νομίζω ότι θα έρθει το νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, που είναι πολύ σημαντικό, που η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πολύ σε αυτό, που χρόνια φωνάζουμε. Χρόνια φωνάζουμε και ακόμη δεν έχει γίνει. Και εκεί ελπίζουμε βέβαια στη συνένεση και των υπολείπων κομμάτων. Είναι κάτι απόλυτα λογικό και κάτι πέρα από κομματικές παρεμβάσεις και χρώματα και όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά. Νομίζω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν το δικαίωμα να έχουν άποψη για τον τόπο τους, ειδικότερα οι Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και όχι οι Έλληνες που ζουν εκεί και είναι δεύτερη, τρίτη γενιά μεταναστών, αλλά οι Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, γιατί εδώ δεν υπήρχαν ευκαιρίες, γιατί εδώ δεν είχαν δουλειές και πήγαν να βρουν την τύχη τους αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι σαφώς και πρέπει να έχουν άποψη για το τι θα γίνει στη χώρα τους και για το πότε θα γυρίσουν πίσω. Θεωρείτε ότι θα διαψευστούν οι κασάνδρες που θέλουν την επιβολή νέων μέτρων από πλευράς της σημερινής κυβέρνησης, κυρία Κεφάλα, και αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, κάτι τέτοιο και ο κ. Πέτσα σήμερα, απαντώντας ουσιαστικά στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, είπε ότι κάθε άλλο παρά νέα μέτρα θα έρθουν. Αντίθετα, θα έρθουν μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν ουσιαστικά τους Έλληνες πολίτες. Κυρία Σταύρου, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει κανένας Έλληνας πολίτης αν βγήκαμε από τα μνημόνια. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι δεν το έχουμε δει στην τσέπη μας να έχουμε βγει από τα μνημόνια. Οι Έλληνες ακόμα πληρώνουν αβάσταχτους φόρους, ακόμα δεν έχουν δουλειές, ακόμη η αγορά είναι στα κάτω της. Και όλα αυτά ένα χρόνο με την έξοδο από τα μνημόνια του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν μόνο 1,5 μήνα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, με τη νέα κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας. Και ήδη στα επόμενα, στους λογαριασμούς του έμφυα που θα έρθουν αυτόν τον μήνα κιόλας, θα δούμε μείωση σε αυτά που θα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Θα δούμε μείωση φορολογίας για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια κρίσης. Και θα έρθει και άλλο φορολογικό νομοσχέδιο, όπου θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις, όπως για παράδειγμα τον έμφυα στις εισφορές, στο ΦΠΑ και στον έμφυα, στις εισφορές κλπ. Τώρα ο κύριος Τσίπρας, λυπάμαι γιατί 1,5-2 μήνες κοντά μετά τις εκλογές, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα την ετοιμολογία του ελληνικού λαού. Δεν κατάλαβε ότι τον έστειλαν στην αντιπολίτευση. Γιατί? Για όλα αυτά που είπε τόσα χρόνια. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η ελπίδα της χώρας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Mm-hmm. Μέχρι τώρα πώς κρίνετε τη στάση της αντιπολίτευσης γενικότερα, κυρία Κεφάλα, απέναντι στο έργο της κυβέρνησης ουσιαστικά, γιατί είδαμε και κάποιες συνενέσεις, βέβαια είδαμε και αποχωρήσεις από το ελληνικό κοινοβούλιο σε κάποια ζητήματα. Σίγουρα είναι πράγματα τα οποία και αυτή η κόντρα ενδεχομένως, αν θέλετε, θα ενταθεί το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.
Προσωπική μου άποψη είναι αυτή ακριβώς που λέτε κι εσείς, ότι θα ενταθεί η κόντρα. Νομίζω ότι ήδη από την αρχή δείχνουν δείγματα μη συνένεσης, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είχε ψηφίσει αρκετά νομοσχέδια του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι και ελπίζω η λογική στο τέλος να είναι αυτή που θα επικρατήσει και σε σοβαρά ζητήματα για τη χώρα και σε προβλήματα τα οποία θα ελαφρύνουν τους Έλληνες πολίτες να συνενέσουν. Σίγουρα είναι αρκετά τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να υπάρχει ευρύτερα συνένεση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κατακτήσουμε, αν θέλετε, και ως πολιτικός κόσμος. Πάντα θα υπάρχουν διαφορές. Ξεκινάμε από διαφορετικές ιδεολογίες, ξεκινάμε από διαφορετικά πιστεύω. Αλλά πραγματικά υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι υπεράνω κομμάτων και υπεράνω χρωμάτων. Ελπίζω ο κύριος Τσίπρας αυτό να το καταλάβει γρήγορα. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών, με την ανακούφισή τους, είναι από τα θέματα εκείνα τα οποία την χάνουν τη συνένεση του πολιτικού κόσμου. Σιγά σιγά θα πρέπει να επιτυγχάνει τη συνένεση και σε άλλα ζητήματα, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα να συνεχίζεται. Και εκεί θα πρέπει κάποια στιγμή ως πολιτικός κόσμος, ως κόμματα, έτσι, να υπάρχει η λεγόμενη εθνική γραμμή, που δεν νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δυστυχώς όχι. Είναι κρίμα πάντως παρόλα αυτά που με μια νέα κυβέρνηση, με μια τόσο νοπή, λαϊκή και ξεκάθαρη αυτοδύναμη εντολή, ο κύριος Τσίπρας να βγαίνει σήμερα και να μιλάει για νέα μέτρα. Θα έρθουν μέτρα, η νέα κυβέρνηση θα λάβει μέτρα, αλλά θα λάβει μέτρα φοροελάφρυνσης, θα λάβει μέτρα ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού. Κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχετε μιλήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρία Κεφάλα. Πώς βλέπουν τα μέτρα τα οποία είτε ψηφίστηκαν είτε πρόκειται να ψηφιστούν και τα οποία έρχονται να ανακουφίσουν ουσιαστικά αυτή την κατηγορία των πολιτών, αυτή την κατηγορία των Ελλήνων που πραγματικά στα χρόνια της κρίσης βρέθηκε με μια θηλιά στο λαιμό που όλο ένα και έσφυγε ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια γονάτισαν τη μεσαία τάξη. Είναι πρώτο μέλημα για τη Νέα Δημοκρατία η ανόρθωση της μεσαίας τάξης. Είναι αυτή η τάξη που κρατά την ελληνική κοινωνία, τον ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Και προφανώς όλα αυτά τα μέτρα θα είναι πρώτοι οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτά. Είναι λίγο νωρίς ακόμη. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να δούμε αυτές τις αλλαγές στην τσέπη μας, να καταλάβει και η αγορά και οι ιδιώτες και τα ελληνικά νοικοκυριά αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Έχετε έτσι ένα χρονοδιάγραμμα στο μυαλό σας, το πότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε αυτή αισθητά πλέον αυτή τη διαφορά? Αυτό που σας είπα και πριν, ξεκινώντας ήδη με τον έμφυα από τον Αύγουστο κιόλας, νομίζω ότι τους επόμενους μήνες τα σταδιακά μέτρα που θα έρχονται, τα μέτρα φοροελάφρυνσης, θα ανακουφίζουν κάθε μήνα και περισσότερο τους Έλληνες φορολογούμενους. Με εκπροσώπους εργαζομένων από την περιοχή μας έχετε συναντηθεί αυτό το χρονικό διάστημα να θέσουν τα αιτήματά τους, κυρία Κεφάλα? Ναι, έχω δει κάποιες συνδικαλιστικές ενώσεις από διάφορους φορείς και από την εκπαίδευση και από την υγεία. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι δυστοκίες ετών, τις οποίες προφανώς και είμαι στη διάθεση όλων των εργαζομένων να τις δούμε και να βοηθήσω στο μέτρο που μπορώ από την πλευρά μου να λυθούν. Και προφανώς όλα αυτά τα προβλήματα θα μεταφερθούν και στο κέντρο, γιατί είναι παθογένειες ετών, οι οποίες θα πρέπει σιγά σιγά να λυθούν και να προχωρήσουν. Σίγουρα λοιπόν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εσάς όλους τους νέους βουλευτές. Νομίζω ότι είναι και μια πρόκληση για το πολιτικό σύστημα της χώρας γενικότερα, πόσο δε μάλλον για την ίδια την κυβέρνηση, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να βάλει σε μια τροχιά όλα όσα για τα οποία δεσμεύθηκε ενώπιον του ελληνικού λαού το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό για όλους τους νέους συναδέλφους και για μένα προσωπικά που πρώτη φορά εκλέγομαι να έρθω σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, να δω τα προβλήματα ανά τομέα, ανά κατηγορία ανθρώπων και οργανώσεων και να βοηθήσω όσο μπορώ προς αυτό. Είναι το επόμενο διάστημα ένας χρόνος ο οποίος θα πρέπει να εντρυφήσουμε σε κάποια πράγματα, να δώσουμε λύσεις. Προφανώς η κυβέρνηση θα δουλέψει με ορίζοντα τετραετίας, οπότε όλα αυτά δεν θα γίνουν με ένα μαγικό ραβδί τους επόμενους μήνες, αλλά σταδιακά νομίζω ότι θα είναι αποτελεσματική και θα έχει θετικό πρόσημο στο τέλος.
όλος. Η εμπειρία για ένα νέο άνθρωπο να βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πώς είναι, κυρία Κεφάλα? Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρα τα συναισθήματα όταν βρίσκομαι εκεί μέσα, όταν ανέβηκα στο βήμα της Βουλής να μιλήσω. Είναι μεγάλη ευθύνη που νιώθω να εκπροσωπώ τους συμπολίτες μου, ένα νομό, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις και την κυρία Τζούφη από το ΣΥΡΙΖΑ, τους υπόλοιπους τέσσερις συναδέλφους. Νομίζω ότι όλοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να βοηθήσουμε τα Γιάννενα να ανέβουν ακόμα έτσι, να πάνε ψηλά. Και νομίζω ότι το στοίχημα για σας, για κάθε τοπικό βουλευτή και για σας βέβαια, είναι ακριβώς να γίνεται η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών σας με το κεντρικό κράτος και την κυβέρνηση, κυρία Κεφάλα, ώστε να μεταφέρετε τα προβλήματα και να επιτυγχάνετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα λύση όπου είμαστε εδώ για να υπάρχει ανάγκη. Τα προβλήματα στην κεντρική διοίκηση σαφώς, αλλά και να προτείνουμε λύσεις σε συνεργασία πάντα με τους πολίτες των Ιωαννίνων και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα έτσι που είχαμε να συνομιλήσουμε. Μέσα σε ένα έτσι ασφικτικό πρόγραμμα που έχετε, να σας ευχαριστήσω γι' αυτό διπλά και σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα το μέσα επόμενο χρονικό διάστημα να τα ξαναπούμε. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των κενών του πυροσβεστικού σώματος που ανέρχονται στα 80 στην Ήπειρο, καθώς και την μετακίνηση δυνάμεων. Μόνο αν υπάρχει ανάγκη, ζητούν οι πυροσβέστες της περιφέρειας για μία ακόμη φορά. Είναι χαρακτηριστικό πως την πρόσφατη πυρκαγιά στο Σταυράκι επιχείρησαν εθελοντικά πυροσβέστες εκτός υπηρεσίας προκειμένου να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους, καθώς οι αντοχές όλων στερεύουν. Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, την ενίσχυση του στόλου του πυροσβεστικού σώματος αλλά και μέτρα πρόληψης την ώρα που απαιτούνται και όχι κατόπιν εορτής, ζητούν για μία ακόμη φορά οι πυροσβέστες της Ηπείρου σε μία περίοδο που βρίσκονται στα όρια τους λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώνονται στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Εκ μέρους της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υπαλλήλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημήτρης Βλάχος, επανέλαβε τις ελλείψεις σε προσωπικό και οχήματα για την περιοχή μας, τονίζοντας ότι παρόλα αυτά είναι συνεχείς οι μετακινήσεις δυνάμεων σε άλλες περιοχές, αποδυναμώνοντας αυτές που μένουν πίσω. Όπως ανέφερε, από το λειψό προσωπικό και οχήματα, εδώ και μία εβδομάδα, 8 οχήματα και 20 με 30 πυροσβέστες μεταβαίνουν σχεδόν καθημερινά στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Είχαμε πει ότι στην περιφέρεια Ηπείρου οι κενές οργανικές θέσεις σε μόνιμο προσωπικό ξεπερνούν τις 80. Είχαμε αναδείξει τις ελλείψεις που υπάρχουν στα πυροσβεστικά οχήματα. Είχαμε πει ότι στο νομό Ιωαννίνων άνω των 10 πυροσβεστικών οχημάτων πρώτης γραμμής βρίσκονται παροπλισμένα λόγω βλαβών και φθορών και επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια για την επισκευή τους. Από αυτό λοιπόν το λειψό προσωπικό και από αυτά τα λειψά οχήματα εδώ και μια εβδομάδα περίπου κάθε μέρα 8 με 9 οχήματα και από 20 έως 30 πυροσβέστες μετέβαιναν στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Από αυτό το ελληματικό προσωπικό και τη δύναμη που υπάρχει στην Ήπειρο. Και όταν λέμε ότι μία μέρα μπορεί να μετέβησαν 30 πυροσβέστες για να συμμετάσχουν στην πυρκαγιά στην Εύβοια, αυτό σημαίνει ότι λείπουν 60, γιατί οι 30 μεταβαίνουν να αντικαταστήσουν άλλους 30 που έχουν ήδη δουλέψει σε αυτή την πυρκαγιά και που γυρνάνε για ξεκούραση. Καθημερινά όλες αυτές τις μέρες 8 με 9 οχήματα λείπανε από την περιφέρεια Ηπείρου και ήταν και αυτά στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Εδώ τι είχαμε? Είχαμε το Σάββατο στις 17 Αυγούστου να ξεσπούνε δύο δασικές πυρκαγιές πλησίων της πόλης των Ιωαννίνων. Μία στο Σταυράκι και η άλλη στην Κοσμηρά. Το πυροσβεστικό προσωπικό που συμμετείχε σε αυτές τις δύο πυρκαγιές ήταν λοιπές. Απόδειξη για αυτό είναι η εξής, ότι στην πυρκαγιά στην Κοσμηρά προσφέρθηκαν εθελοντικά συνάδελφοι πυροσβέστες για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Συνάδελφοι που εκείνη την ώρα δεν ήταν σε υπηρεσία για τον απλούστατο λόγο ότι είχαν κληθεί το βράδυ να πάνε και αυτοί στην Εύβοια και προσφέρθηκαν εθελοντικά και πήγανε στην πυρκαγιά στην Κοσμηρά. Αυτές οι δύο πυρκαγιές ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες. Εάν ξέφευγαν, θα ζούσαμε τα γεγονότα, τις καταστροφές που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και η πυρκαγιά από την Κοσμηρά ανέβγαινε προς τον Νεοχωρόπουλο και από το Σταυράκι, αν ξέφευγε, μπορεί να έφτανε μέχρι τα Μάρμαρα και θα ζούσαμε όλες αυτές τις μεγάλες καταστροφές που έχει ζήσει η συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία χρόνια.
Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η έλλειψη προσωπικού, πέραν αυτού, την ίδια στιγμή όταν είχαμε τις δύο πυρκαγιές εδώ στα Ιωάννινα, ξεσπάει και άλλη μια πυρκαγιά σε ένα δύσβατο, δύσκολο, βραχώδες περιοχή, βραχώδες έδαφος σε περιοχή στα Μουζακέικα, στο Κανελάκι, στο Καναλάκι Πρέβεζας. Πυροσβέστες κλήθηκαν να αποχωρήσουν από τις φωτιές, από τις δύο φωτιές που είχαμε στα Ιωάννινα και να μεταβούν σε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά στο Κανελάκι Πρέβεζας, η οποία απαιτούσε πολλές ώρες ανάβασης για να προσεγγιστεί. Ο κύριος Βλάχος τόνισε ότι οι πυροσβέστες δεν διαφώνουν με τη μετακίνηση δυνάμεων προκειμένου να συμβάλλουν σε σοβαρά και δύσκολα περιστατικά όπου είναι απαραίτητο. Οι συνάδελφοι πυροσβέστες, η συντριπτική πλειοψηφία των πυροσβεστών, με αυτό το φιλότιμο και με αυτή την αυταπάρνηση δουλεύει. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα για πόσο καιρό θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προλαβαίνουμε τις φωτιές, να προστατεύουμε τις συμπολίτες μας, τις περιοχές μας, για πόσο καιρό ακόμη θα είμαστε τυχεροί. Και όλα αυτά, όπως είπα, επιδεινώθηκαν από το γεγονός ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μπορεί να επέστρεψαν κάποιες δυνάμεις, αλλά συνεχίζουν πυροσβεστικές δυνάμεις της Ηπείρου, 4 οχήματα και προσωπικό, να παραμένει στην Εύβοια. Εμείς δεν διαφωνήσαμε ποτέ με τη συμμετοχή μας στην πυρκαγιά στην Εύβοια, όπως και στην Ελαφώνησο, που πήγανε συνάδελφοι από εδώ, από την Ήπειρο, αλλά πότε, τις ημέρες που εκδηλώνεται η πυρκαγιά και που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όταν όμως συνεχίζεται η αποστολή πυροσβεστών στην Εύβοια και εδώ η περιοχή μας έχει και αυτή πρόβλημα να εκδηλωθούν πυρκαγιές και να υπάρξουν καταστροφές, τότε να, αυτές είναι οι επικίνδυνες πρακτικές που καταγγέλουμε σήμερα. Το πρόβλημα στην Ήπειρο μεγαλώνει σε επικίνδυνο βαθμό. Τόνισε επίσης ότι η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, τα οποία συνήθως κάνει κατόπιν εορτής, όπως η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και αγροτικών δρόμων, αλλά και να καλύψει τα κενά με μόνιμο προσωπικό. Τι έπρεπε να κάνουν όλες οι κυβερνήσεις για να αποφευθούν αυτές οι πυρκαγιές, όπως στην Εύβοια οι καταστροφές, να αποφευθούν οι καταστροφές αυτές? Τι έπρεπε να κάνουν? Ό,τι κάνουν ακριβώς τώρα, που διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, που ξυλώνουν μέχρι και δέντρα, που διανοίγουν διόδους και προσβάσεις, δασικούς δρόμους για τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά τα κάνουν κατόπιν εορτής. Αν τα κάναν από πριν, δεν θα είχαμε αυτές τις καταστροφές. Ό,τι κάνουν δηλαδή κατόπιν εορτής, έπρεπε να το είχαν κάνει για να είχαμε αποφύγει όλα αυτά. Τι άλλο θα έπρεπε να είχαν κάνει? Να μην καλύπτουν τα κενά του πυροσβεστικού σώματος με εποχικό προσωπικό, να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας και να μονιμοποιήσουν όλους τους εποχικούς και πενταετής συναδέλφους μας για να καλυφθούν τα κενά και στο πυροσβεστικό σώμα και στην πολιτική προστασία. Το φιλότιμο συνεχίζει να υπάρχει, αλλά υπάρχει και μεγάλη αγανάκτηση. Οι συνάδελφοι έχουν ταλαιπωρηθεί και το μεγαλύτερο μέρος της ταλαιπωρίας τους είναι χωρίς λόγο, με την έννοια ότι υπάρχουν συνεχείς κηρύξεις γενικών επιφυλακών, στην ουσία για να μπαλώνουν τα κενά στο προσωπικό. Γενική επιφυλακή στην περιοχή μας με τα συμβάντα, γενική επιφυλακή πριν τα συμβάντα με εντολή του αρχηγού, μερική επιφυλακή μετά τα συμβάντα. Πέραν δηλαδή της ασύστολης υπερεργασίας, το κόψιμο το ρεπό, τις επιφυλακές όπως είπα, υπάρχει αγανάκτηση, τις ελλείψεις στην διοικητική μέρημνα από την υπηρεσία μας. Δηλαδή όπως μας καταγγέλθηκε από συναδέλφους μας σε πυρκαγιά στο Κομπότι στην Άρτα, δεν χορηγήθηκε δηλαδή ούτε πόσιμο νερό για να ανακουφιστούν οι πυροσβέστες, να πιούν νερό την ώρα της φωτιάς, την ώρα που δουλεύουν ώρες σε κατάπαυση στην πυρκαγιά. Χορηγήθηκε ένα μικρό μπουκαλάκι νερό μετά από πάρα πολλές ώρες. Αυτή λοιπόν την αγανάκτηση των συναδέλφων και όσο φιλότιμο να δείχνουν οι καταστροφές και όσο να ταλαιπωρούνται, οι καταστροφές δεν αποφεύγονται. Ήδη το προσωπικό εδώ, το μεγαλύτερο μέρος του, έχει εξαντληθεί από όλα αυτά που σας είπα και σε περίπτωση που χρειαστεί, που υπάρξει ένα μεγάλο πολυήμερο δασικό συμβάν στην περιοχή μας, το προσωπικό θα είναι ήδη ταλαιπωρημένο και τσακισμένο.
Την δική τους μάχη δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα. Τη δική τους μάχη δίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα έλεγε κανείς. Οι άνθρωποι των αιμοδοσιών στα νοσοκομεία της περιοχής μας, αλλά και συνολικά στη χώρα, αλλά και οι ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται συνεχώς τις μεταγγίσεις, δεδομένου ότι φέτος, και θα δούμε στην πορεία της κουβέντας μας αν ήταν από τις πιο δύσκολες χρονιές. Σίγουρα όμως ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές ελλείψεις αίματος, ακόμη και σε κοινές ομάδες. Μαζί μου στο στούντιο του Ήπειρος στη Βιέννα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Θαλασσεμίας Ήπειρου, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο κύριος Λεωνίδας Ρουμπάτης, για να δούμε πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Καλησπέρα κύριε Ρουμπάτη, ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είστε οι πρώτοι που μας παίρνετε τηλέφωνο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται, να αναδεικνύουμε και αυτό το ζήτημα, γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι η επίλυση του προβλήματος των ελλείψεων που υπάρχουν σε αίμα εναπόκειται στην θέληση και στον εθελοντισμό όλων εμάς των υπολείπων. Οπότε, αναδεικνύοντας αυτό το πρόβλημα ανατακτά χρονικά διαστήματα, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε έστω και έναν, έστω και δύο. Και αυτό θα κάνουμε και απόψε, κύριε Ρουμπάτη, γιατί πραγματικά το φετινό καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Και όχι μόνο ο φετινός ήταν αρκετά δύσκολος, αλλά και αυτό το καλοκαίρι, ενώ συνηθίζαμε πολλές φορές να μιλάμε για έναν δύσκολο Αύγουστο σε ό,τι αφορά τις αιμοδοσίες, τα τμήματα αιμοδοσιών και τις ελλείψεις σε μονάδες αίματος, φέτος ήταν όλο το καλοκαίρι έτσι. Λίγο οι εκλογές, λίγο οι διακοπές του κόσμου έκαναν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση και ήρθαν και τα κρούσματα του ιού, του Δυτικού Νείλου, να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Από τις αρχές του καλοκαιριού, από αρχές Ιουνίου θα το έλεγα, είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή μας κυρίως, αλλά είχαμε συνολικό πρόβλημα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην περιοχή μας από αρχές Ιουνίου μέχρι και τέλη, κοντά τα τέλη Ιουλίου, όλοι οι ασθενείς μεταγγιζόταν μία φιάλη και αναγκαζόταν πάρα πολύ ο κόσμος που μεταγγίζεται από Ιγουμενίτσα, Πρέβεζα, Φιλιάτες και Άρτα να έρχονται κάθε εβδομάδα και να βάζει μία φιάλη αίματος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, λόγω και συν το κόστος που υπάρχει για τις μετακινήσεις, αλλά σύν και την οικογένεια που έχει ο καθένας και τις δουλειές που αφήνει πίσω του. Πραγματικά οι θαλασσεμικοί ασθενείς κάθε καλοκαίρι πάει και προς τους χειμερινούς μήνες στην περιοχή μας λόγω χιονιού και κακοκαιρίας. Αγωνιούμε κάθε φορά που έρχεται το καλοκαίρι και αυτοί οι μήνες το χειμώνα. Γιατί δεν ξέρουμε όταν πάμε στο νοσοκομείο αν θα βρούμε αίμα για τη μετάγγιση. Γιατί πιστεύω ότι ο απλός ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι δίνοντας αίμα κάθε τρεις φορές το χρόνο οι άντρες και τέσσερις φορές το χρόνο οι άντρες και τρεις οι γυναίκες βοηθάνε τον εθελοντισμό, βοηθάνε την αιμοδοσία, βοηθάνε τα άτομα με μεσογειακή ανεμία να κάνουν σωστά τις μεταγγίσεις του και να μην έχουν πρόβλημα και να μην αγωνιούν για μια κατάσταση που μπορεί να φανεί και κάποια στιγμή μοιραία για τη ζωή τους. Φέτος γενικά βλέπουμε σιγά σιγά στην περιοχή μας να εξομαλύνεται η κατάσταση. Σε επικοινωνία που είχα μαζί με την κυρία Ζερβού, τη Διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αιμοδοσίας και την κυρία Καθαροπούλου, φαίνεται πως εξομαλύνεται η κατάσταση. Αλλά εξομαλύνεται με ποιον τρόπο? Όλο το προσωπικό και των δύο νοσοκομείων παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο τους αιμοδότες. Πολλές φορές οι αιμοδότες είναι πρόθυμοι να έρθουν να δώσουν αίμα, άλλες φορές γκρινιάζουν γιατί ο κάθε ένας έχει και αυτός τις δουλειές του. Οπότε είναι μεγάλη ταλαιπωρία και για τους ασθενείς κυρίως, αλλά και βέβαια και για το προσωπικό των αιμοδοσιών. Προσωπικό των αιμοδοσιών, που όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικότερο ο χώρος της υγείας, δεν είναι το πολύ το προσωπικό γενικότερα για να μπορούν να
χάνουν εντός εισαγωγικών χρόνο, γιατί δεν είναι χαμένος χρόνος τελικά, το να σηκώνουν το τηλέφωνο και να καλούν τους εθελοντές αιμοδότες να σπεύσουν στα νοσοκομεία να αιμοδοτήσουν για να καλυφθούν οι ανάγκες, σίγουρα δεν είναι χάσιμο χρόνο, γιατί μιλάμε για ζωές ανθρώπινες που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω σε αυτό. Αλλά όπως και να έχει, όταν έχεις μια καθημερινότητα σε έναν οργανισμό όπως είναι τα νοσοκομεία, το να προσπαθείς ταυτόχρονα να κάνεις και αυτό είναι σίγουρα χρονοβόρο και δύσκολο. Δεν είναι χάσιμο χρόνο βέβαια, αλλά είναι ο κάθε εργαζόμενος έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν παίρνει κάποιον αιμοδότη να του λέει υπάρχει πρόβλημα, ελάτε κτλ. Βέβαια, οι άνθρωποι το κάνουν με μεγάλη προθυμία, αλλά εντάξει, όσο να είναι, έρχεται σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Το προσωπικό του νοσοκομείου πιστεύω δεν επαρκεί για όλη αυτή την περιοχή της Ηπείρου. Έπειτα έχουμε και άλλα δύο νοσοκομεία της περιοχής, π.χ. της Πρέβεζας και της Σάρτας, που οι περισσότεροι ασθενείς που έρχονται για μεταγγίσεις αίματος, από, τουλάχιστον από την πλευρά μας, δηλαδή της μεσογειακής ανεμίας, έρχονται από την Άρτα και από την Πρέβεζα. Mm-hmm. Τα δύο αυτά νοσοκομεία δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τις ανάγκες τους. Δηλαδή, μιλάω για τις Άρτες και τις Πρέβεζες. Οπότε πέφτει όλο το βάρος στο πανεπιστημιακό κυρίως νοσοκομείο, συν και τις άλλες παθήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, βέβαια, και συν τα χειρουργία. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω, εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν εξομαλύθηκε η κατάσταση λόγω επειδή δεν είναι πολλά προγραμματισμένα χειρουργία τον Αύγουστο και πάει λίγο πιο πίσω η κατάσταση. Τώρα, μακάρι να είναι όπως φαίνεται το πράγμα, γιατί και οι ασθενείς αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα παράπονο. Μεταγγίζονται με δύο φιάλες το τελευταίο διάστημα, οπότε και εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλύτερα. Θα δούμε. Σίγουρα και πολλές φορές καλούνται ακριβώς όπως σημαίνει σε αυτή την περίπτωση που έχουμε τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Με 26, αν δεν κάνω 24 δήμους ουσιαστικά να έχουν αποκλειστεί και να μην γίνονται αιμοληψίες ή να γίνονται αιμοληψίες που ελέγχονται τα αίματα στην συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως τα νοσοκομεία, τα υπόλοιπα της περιφέρειας, καλούνται να υποστηρίξουν και τους εκεί ασθενείς. Ακριβώς. Έχουμε τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή όλοι αποκλεισμένοι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αιμοληψίες σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, δεν μπορείς να κάνεις αιμοληψίες σε ένα περιβάλλον που υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Σε καραντίνα ουσιαστικά. Είναι σε καραντίνα, οπότε τα νοσοκομεία, τα υπόλοιπα που μπορούν και κάνουν αιμοληψίες, πρέπει να καλύψουν φυσικά όλη την Ελλάδα. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη οι ασθενείς περιμένουν και μία εβδομάδα να τους πάρει τηλέφωνο η αιμοδοσία ώστε να πάνε για μεταγγίσεις αίματος. Στην Αθήνα έχουμε το πρόβλημα που έχουμε πάντα. Δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ αιμοδοσίας mm-hmm. και ασθενών. Πολλές φορές ζητάνε από τους ασθενείς να πάνε αιμοδότη. Ο ασθενής άντε να πάει μία φορά αιμοδότη. Την επόμενη φορά που θα το βρει. Το συγγενικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση που φαίνεται να διαμορφώνεται για κάθε καλοκαίρι, πάμε και χειρότερα. Πέρσι βέβαια είχαμε τις φωτιές, mm-hmm. οι οποίοι... Και είχαμε και μία έξαρση, ναι, αν θέλετε, κύριε Ρουμπάτη, στο να σπέβδει ο κόσμος στα νοσοκομεία για να δώσει αίμα, ακριβώς γιατί υπήρχε μία δύσκολη κατάσταση. Φέτος ήταν, γιατί θυμάμαι πριν από περίπου ένα μήνα που το έλεγε χαρακτηριστικά η Διευθύντρια της Αιμοδοσίας του Χατζικώστα, η κυρία Καθαροπούλου, ότι τέτοιες μέρες, λέει, σχηματίζονταν ουρές πραγματικά για να δοθεί αίμα στα νοσοκομεία λόγω της φωτιάς στο μάτι. Και φέτος δεν υπήρχε, άντε να υπήρχε ένας ή δύο άνθρωποι για να δώσουν αίμα, εθελοντές. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ζει σε μια κατάσταση φαντασίας μέσα από τα social media. Με το που βλέπει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια ανάγκη, τρέχουν όλοι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να τρέξουν όλοι. Έπειτα ξέρουμε ότι το αίμα έχει 40 μέρες η διάρκεια της ζωής τους, δηλαδή λίγη. Οπότε πρέπει να είσαι τακτικός εθελοντής αιμοδότης, να πηγαίνεις κάθε τρεις μήνες να δίνεις αίμα, εφόσον μπορείς βέβαια και υπάρχει και υγεία. Οπότε δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο κόσμος όταν υπάρχει κίνδυνος. Και εμείς δεν παρακαλάμε ποτέ να υπάρχουν τέτοιες καταστροφές για να πηγαίνει ο κόσμος να δώσει αίμα. Αυτό δεν το θέλει, φαντάζομαι, κανείς.
Mm-hmm. Ούτε εμείς, ούτε το προσωπικό του νοσοκομείου, κανένας. Κύριε Ρουμπάτη, πόσοι είστε οι ασθενείς που εξυπηρετήσετε αυτή τη στιγμή μεταγγιζόμενοι ουσιαστικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Θαλασσινική? Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπάρχουν 100 άτομα, τα οποία χρειάζονται από σχεδόν 3 φιάλες με 4 το μήνα. Οπότε χρειαζόμαστε 400 φιάλες το μήνα μόνο για τη μεσογειακή αναιμία. Και έπειτα στην Ελλάδα υπάρχει και το εξής περίεργο, ότι μόνο οι θαλασσεμικοί ασθενείς είναι καταγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή το πόσο αίμα χρειάζεται το χρόνο. Mm-hmm. Καμία άλλη ομάδα δεν είναι καταγεγραμμένη και γίνεται μια προσπάθεια από το ΕΚΕΑ να βάλει σε μια σειρά όλο το σύστημα της αιμοδοσίας και μακάρι να τα καταφέρει και ώστε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ναι, γιατί μιλάμε για τους ασθενείς με θαλασσεμία, ξεχνάμε όμως τους θαλασσεμείς, τους ογκολογικούς ασθενείς, αιματολογικούς, αιματολογικές νεοπλασίες που χρειάζονται επίσης μεταγγίσεις, που είναι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ένας αριθμός ασθενών που συνεχώς αυξάνεται. Αυξάνεται συνεχώς και αυτό και βέβαια και ειδικά για την περιοχή μας, το νοσοκομείο των Ιωαννίνων είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία. Ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος. Οπότε εξυπηρετούμε όλη την βορειοδυτική Ελλάδα, όλη την δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο. Οπότε φανταστείτε πόσο κόσμος έρχεται συνέχεια για μεταγγίσεις. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι η μεσογειακή. Το πρόβλημα περισσότερο είναι η ογκολογική ασθενής που αυξάνονται συνεχώς. Γιατί η μεσογειακή αναιμία είναι μια σταθερή κατάσταση εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Θέλει καταρχήν ευαισθητοποίηση από τον κόσμο. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα πάει να δίνει αίμα. Αυτό είναι το κυρίως θέμα που πρέπει να το βάλει ο κάθε πολίτης και από τα 18 του χρόνια να ξέρει ότι μία φορά σε 3 μήνες μπορεί να πάει να δώσει αίμα. Είναι κάτι πραγματικά, αν ο καθένας από εμάς, έστω και μία φορά ενδεχομένως, είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες, μία φορά το χρόνο να πήγαινε ο καθένας από εμάς να δώσει αίμα, άντε, να είμαστε και λίγο λιγότερο, να βγάλουμε τα παιδιά ή τους υπερήλικες, θα μπορούσαμε όμως να έχουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα και να είμαστε αυτάρκης ως χώρα, κάτι που δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει κυρίως από τους ανθρώπους των αιμοδοσιών, θα έλεγε κανείς. Γιατί θεωρώ και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, κύριε Ρουμπάτη, ότι σε επίπεδο κεντρικού κράτους και πολιτείας δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα μια συστηματική προσπάθεια ενδεχομένως για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθειες έχουν γίνει πάρα πολλές και αρκετές, αλλά δεν ξέρω γιατί ο κόσμος δεν ευαισθητοποιείται. Γιατί βλέπεις, όταν υπάρχουν καταστροφές, ο κόσμος τρέχει. Mm-hmm. Ενώ δεν μπορεί, όταν είναι ευαίσθητος, διάθεση υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Προσωπικά, σπάω το κεφάλι μου συνέχεια, τι μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον, ώστε να φέρουμε τον κόσμο στα νοσοκομεία ή στις αιμοδοσίες που κάνουμε κατά καιρούς στην πόλη και σε άλλους χώρους. Είναι αυτό που ενδεχομένως πρέπει να γίνει, να αρχίσουμε από τις πολύ μικρές ηλικίες να ενημερώνουμε τα παιδιά για την εθελοντική αιμοδοσία, κύριε Ρουμπάτη, ακριβώς για να το κάνουν βίωμα όλο αυτό και να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι ενήλικες στη συνέχεια. Πρέπει, γίνονται προσπάθειες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που τρέχει το πρόγραμμα του ΕΚΕΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υγείας. Και τα δύο νοσοκομεία συμμετέχουν σε αυτό. Ενημερώνουν τον κόσμο, τα παιδιά κυρίως της τάξης του Λυκείου, για την εθελοντική αιμοδοσία. Αλλά πιστεύω πρέπει να μπει και κάτι άλλο σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει χώρια το προσωπικό της αιμοδοσίας που πάει και ενημερώνει, αλλά χρειάζεται να είναι και κάποιος αιμοδότης παρόν ή και κάποιος πάσχων. Γιατί αλλιώς να βλέπει κάποιον άνθρωπο που ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος ζει από αυτό που δίνει ο αιμοδότης, και αλλιώς να βλέπεις κάποιον άνθρωπο που μιλάει για την αιμοδοσία και περισσότερο είναι και αν περάσει η ώρα, τα ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά, έχουμε περάσει από τα σχολεία. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Εδώ είμαστε, θα τα συζητάμε, θα δούμε. Σίγουρα αυτό που δημιουργεί όμως προβληματισμό ακόμη περισσότερο είναι ότι ενώ παλιότερα ακούγαμε για ελλείψεις σε σπάνιες μονάδες αίματος, τώρα πλέον ομάδες αίματος, πλέον ακούμε και για πιο συχνές ομάδες, τις πιο συχνές, α, β. Δηλαδή προχθές έβλεπα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είχαν ενεργημένο χαρτί που ζητούσαν ομάδα α και 0. Ουσιαστικά. Συνέχεια υπάρχουν όλες οι ομάδες αίματος σε έλλειψη. Δεν είναι μόνο η όμικρον αρνητικό που υπήρχε παλιά που το ζητούσαν και πολλοί.
Αλλά τελευταία βλέπεις και στις πιο κλασικές ομάδες, την ΑΒ, το ΟΝΟ μικροθετικό που είναι περισσότερος πληθυσμός, υπάρχει έλλειψη. Γιατί ο κόσμος δεν ευαισθητοποιείται. Δεν πάει κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Κάθε ένας τρέχει για τις διακοπές του, να πηγαίνει, να τακτοποιείται κτλ. Να ξεκουράζεται. Οπότε δεν έχει στο μυαλό του την αιμοδοσία. Νομίζει ότι αυτός ο μήνας θα είναι ακίνδυνος. Όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο Αύγουστος. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι, όπως είπαμε και πριν, ότι δεν λύγει το αίμα. Το αίμα έχει 40 μέρες ζωής, οπότε πάλι θα ξεμείνουμε. Οπότε πρέπει να γίνεται συνεχή προσπάθεια και να πηγαίνει σε τακτικά διαστήματα να δίνει αίμα. Ας ευχηθούμε να ομαλοποιηθεί έτσι η κατάσταση, να σταματήσουν έτσι και τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νήλου, να μην έχουμε ενδεχομένως καραντίνα και σε άλλους δήμους επεκταθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί τότε θα αρχίσουν ακόμη τα περισσότερο δύσκολα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 46 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νήλου, 6 νεκρούς. Πιστεύουμε να σταματήσει. Γίνονται προσπάθειες από τις περιοχές, μερικές περιοχές που ήταν λίγα τα κρούσματα του ιού. Παίρνουν αίμα, στέλνουν για μοριακό έλεγχο. Η περιοχή μας προς το παρόν είναι καθαρή και ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι. Γιατί χρειάζονται καθαρές περιοχές να βοηθάμε και τους υπόλοιπους νομούς που έχουν πρόβλημα. Φέτος, παράδειγμα, στην Αθήνα υπήρχε το Λαϊκό Νοσοκομείο, που αυτό δεν μπορώ να μην το αναφέρω, δεν έκανε καμία μετάγγιση όλο τον Ιούλιο. Δηλαδή, κανένας ασθενής με μεσογειακή αναιμία που μεταγγιζόταν, δεν πήγαινε για μεταγγίσεις γιατί δεν υπήρχε αίμα. Και αυτοί οι ασθενείς, φανταστείτε σε τι κατάσταση μπορεί να είναι και να ήταν. Τώρα, μακάρι αυτές οι καταστάσεις να μην τις ζούμε και να μην ζούμε ξανά ούτε φωτιές για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, ούτε σεισμούς, ούτε άσχημες καταστάσεις, απλά να είναι ο κόσμος ευαισθητοποιημένος και να πηγαίνει ανατακτά διαστήματα να δίνει αίμα, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας. Όχι μόνο η μεσογειακή αναιμία, αλλά κανένας άνθρωπος, σίγουρα. Να ευχηθούμε να ομαλοποιηθεί πολύ γρήγορα αυτή η κατάσταση και να σταματήσουν έτσι αυτού του είδους τα προβλήματα. Να έρθουμε έτσι να αξιοποιήσω λίγο και την άλλη σας την ίδια. Να πω και κάτι, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία των δύο νοσοκομείων. Σε αυτό βάλαμε το χέρι και ο σύλλογός μας και οι δύο διευθύντριες. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε ένα πανηπυρωτικό ομάδα, πώς να το πω, αιμοδοσιών, ώστε να συνεργάζονται όλα τα νοσοκομεία μεταξύ τους και στις δύσκολες στιγμές και σε ομαλοποιημένες καταστάσεις, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας ασθενής, να μην λείπει το αίμα αν το χρειαστεί. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να ευωδώσει όλη αυτή η. Μακάρι εμείς θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία, όπως είχαμε αναλάβει και με τα δύο νοσοκομεία της περιοχής μας, να αναλάβουμε και με τα υπόλοιπα. Το πάνι είναι να βρίσκεις ανθρώπους που να θέλουν να συνεργαστούν. Και νομίζω ότι η κυρία Ζερβού και η κυρία Καθαροπούλου, ως προσωπικότητες και μόνο, τυχεροί που έχουμε. Έτσι εγγυώνται αυτή την συνεργασία. Να ευχηθούμε να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση και από τα τμήματα αιμοδοσίας των υπόλοιπων νοσοκομείων. Και έπειτα πιστεύω ότι θα υπάρξει, γιατί το επόμενο διάστημα έχουμε και τη λαμπαδιοδρομία στα μέσα του Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε και το Πανελλήνιο Συνέδριο Θαλασσεμίας που θα γίνει στην περιοχή μας φέτος στις 20 με 22 Σεπτεμβρίου, στο Grand Serai. Οπότε είναι μια καλή προσπάθεια στις 22 του μήνα που το τραπέζι του συνεδρίου θα είναι αποκλειστικά για την αιμοδοσία. Και εκεί πιστεύω να συνεννοηθούμε και να έχουμε πολύ καλά νέα για την περιοχή μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να αξιοποιήσω και την ιδιότητα αυτή του Προέδρου του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Δεν σας έφτανε ο ένας ο σύλλογος. Αναλάβατε καθήκοντας έναν ακόμη σύλλογο, τον Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης ένας κρίσιμος σύλλογος, εκπροσωπώντας ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας. Μια ευαίσθητη ομάδα που επίσης δεν έχουμε επιδείξει την αντίστοιχη ευαισθησία απέναντί τους πολλές φορές, κύριε Ρουμπάτη. Βασικά, για να πω, να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, εγώ δεν είμαι τόσο γνώστης του συλλόγου αυτού. Είναι πρώτη μου φορά που ασχολούμαι γενικά με όλα τα ΑΜΕΑ. Δεν μπορώ να μιλήσω τόσο άνετα όσο μιλάω για τη μεσογειακή αναιμία που το κατέχω πολλά χρόνια. Αλλά μου αρέσει να ασχολούμαι και πιστεύω ότι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα βγάλουμε εις πέρα στο έργο. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, ειδικά στην περιοχή μας. Δεν μπορεί κάποιο άτομο με αναπηρία να φτάσει, παράδειγμα, στο Δημαρχείο. Δεν υπάρχει, πιστεύω, καμία πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί ένα άτομο αμαία να φτάνει στο Δήμαρχο, να δει το Δήμαρχο.
Και χθες το βράδυ πληροφορήθηκα ότι στα Λιθαρίτσια, στην καφετέρια που έχουμε στο πάρκο Λιθαρίτσια, δεν επιτρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία να βάλουν ράμπα για αμαία. Mm-hmm. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, γιατί η ράμπα θα μπει και θα βγει. Δεν κάνει ούτε πρόβλημα, ούτε δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο, ούτε θα προκαλέσει φθορές. Ίσα-ίσα που θα εξυπηρετήσει κόσμο. Mm-hmm. Βλέπουμε τα τραπεζοκαθίσματα σε όλες τις οδούς που υπάρχουν, καφετέρια κτλ., να κλείνουν τους διαδρόμους των ατόμων με προβλήματα όρασης. Και περπατώντας και προχθές στην πόλη μας, πίσω ακριβώς στην Ομαρχία, ενώ πήγαινα το διάδρομο των ατόμων με προβλήματα όρασης, ξαφνικά μπροστά μου ένα περίπτερο. Πιο πέρα στην πλατεία, στον Άγιο Γεώργιο, που είναι η τράπεζα Πειραιός, πινακίδα απ' έξω ότι εξειδικευμένες υπηρεσίες για αμαία, χωρίς να έχει ράμπα, να ανέβουν τα αμαία μέσα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πιστεύω ότι και με την καινούργια δημοτική αρχή που ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου θα συνεννοηθούμε. Έχετε συνεννοηθεί. Θα βάλουμε τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή κάτω και πιστεύω να λύσουμε τα περισσότερα, αν όχι όλα. Σίγουρα τα ζητήματα θα δομούν με αναπηρία και η προσβασιμότητά τους και η προσπέλασή τους μέσα στην πόλη είναι αρκετά δύσκολη πάρα πολλές φορές. Έγιναν κάποιες κινήσεις προκειμένου να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Σίγουρα όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Είναι κάτι το οποίο θα σας απασχολήσει, όπως είπατε και εσείς, στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με την νέα Δημοτική Αρχή. Δεν είναι τα μόνα προβλήματα, είναι πολλά τα προβλήματα του Συλλόγου. Σίγουρα και αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να τα δούμε πιο διεξοδικά, γιατί έχουμε και μια νέα κυβέρνηση, που σίγουρα και το υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, και με τον κύριο Βαρδακαστάνη μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι ναι, δεν είναι? Ναι, σήμερα υπήρχε μια συνάντηση με τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να λύσει τα περισσότερα προβλήματα και να εντάξει στην νομοθεσία του ελληνικού κράτους την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και έδειξε ότι είναι ευαισθητοποιημένος στα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, γιατί λόγω και της μητέρας του. Το ίδιο μας είχε αναφέρει και στα Γιάννενα όταν είχαμε συνάντηση μαζί του. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τα δούμε όλα σίγουρα. Όλα αυτά θα ξεδιπλωθούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, κύριε Ρουμπάτη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχουμε μια καλή τηλεοπτική σεζόν. Την καλή τηλεοπτική σεζόν και να θυμόμαστε πού και πού να πηγαίνουμε να αιμοδοτούμε για να βοηθάμε έτσι όχι μόνο τους ασθενείς με θαλασσεμία, αλλά όλους όσοι μας έχουν ανάγκη. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν πλέον να τρέξουν τις διαδικασίες για την λειτουργία του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής, αφού ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης και αναβάθμισης του σχολικού κτηρίου, όπου θα στεγαστεί το νέο δημοτικό. Πρόκειται για το κτίριο του πρώην Δευτέρου Γυμνασίου Ανατολής, το οποίο πλέον θα λειτουργεί ως δημοτικό, καλύπτοντας τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Ένα σχολείο που λίγο έλειψε να έχει την τύχη των υπηαγωγείων της Παπαζόγλου, με συνεχείς αναβολές σε ό,τι αφορά την έναρξη λειτουργίας του, αλλά και ένα κτίριο το οποίο αποτέλεσε και μήλον της έρηδος για το εάν θα λειτουργήσει ως δημοτικό σχολείο ή ως παιδικό σταθμός, είναι το σχολικό συγκρότημα του Δευτέρου Γυμνασίου Ανατολής, που από τις 11 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσει το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής, το οποίο θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά υποδεχόμενο τους πρώτους μαθητές. Ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, συντήρησης και αναβάθμισης του κτηρίου, που θα φιλοξενήσει από τη νέα σχολική χρονιά περισσότερους από 120 μαθητές. Πλέον είναι στο χέρι της εκπαίδευσης να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απομένουν, ώστε το σχολείο να είναι καθόλου έτοιμο για το πρώτο σχολικό κουδούνι. Ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολής, Δημήτρης Κατριτζίδης, βρέθηκε στο χώρο του νέου σχολείου, δηλώνοντας ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και ευχαριστώντας την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια της παραλαβής, παράδοσης, θα έλεγα, του ανακατασκευασμένου 4ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής. Είναι μια ιστορία η οποία ταλαιπώρησε το Δήμο τα τελευταία 3-4 χρόνια και
τελικά, συνεπείς θα πω, φανήκα μέσα και την τελευταία στιγμή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και είμαστε στη φάση που μπορούμε να παραδώσουμε το σχολείο στην Επιτροπή Παιδείας, διότι από ό,τι γνωρίζουμε έχουν ξεκινήσει και έχουν γίνει οι εγγραφές των παιδιών και αναμένεται να λειτουργήσει στη νέα σχολική χρονιά. Από τη στιγμή που δραστηριοποιήθηκα, ας το πούμε έτσι, σαν αντιδήμαρχος Ανατολής, μου δόθηκε μία λίστα εργασιών από την Επιτροπή, η οποία είχε κάνει αυτοψία στο σχολείο, και βάσει αυτής της λίστας συντάχθηκε η τεχνική περιγραφή. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον κύριο Καχρημάνη για τα χρήματα που μας έδωσε τότε που απαιτήθηκαν για να γίνει η χρηματοδότηση των εργασιών. Και μέσα στα πλαίσια της ανάθεσης που δρομολογήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Ανητών, έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι εργασίες και θα πω ότι είναι ένα διαφορετικό σχολείο, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς. Χαρακτηριστικά να πω ότι δεν νομίζω να υπάρχει άλλο σχολείο με τουαλέτες αμαία. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία θα δείτε μέσα και πιστεύω ότι καταφέραμε να το σώσουμε, να το πω έτσι, και να απολαύσουν οι νέοι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά ένα καλό σχολικό περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες που έγιναν, αυτές αφορούσαν στην διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, τον διαχωρισμό του κτηρίου με αυτό του λυκείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα, τη διαμόρφωση των αιθουσών, βαψίματα, αλλαγές τζαμιών, φωτιστικών, ανακατασκευή πατωμάτων αλλά και δημιουργία βεσέ άτομων με αναπηρία. Ξεκινώντας από το σημείο που είμαστε, διαμορφώθηκε αυτή η είσοδος. Έγινε ο διαχωρισμός από το λύκειο, όπως θα δείτε από την πίσω πλευρά του σχολείου. Έγινε σε μία από τις αίθουσες, ας το πούμε έτσι, αυτή χρησιμοποιήθηκε ολοκληρωτικά για να γίνουν 4 καινούργιες τουαλέτες. Γίνανε βαψίματα, αλλαγές τζαμιών, έγιναν αλλαγές φωτιστικών, γιατί υπήρχαν φωτιστικά τα οποία ήταν χαλασμένα. Ανακατασκευάστηκαν όλες οι πόρτες του σχολείου και αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι της παιδείας οφείλουν να φέρουν τα φρανία και ό,τι άλλο εξοπλισμό χρειάζεται και ένα στοιχειώδης καθαρισμός εσωτερικού χώρου και το σχολείο είναι έτοιμο προς λειτουργία. Η νέα σχολική μονάδα είναι ένα εξαθέσιο δημοτικό σχολείο το οποίο έρχεται να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ανατολής λόγω της μεγάλης αύξησης του μαθητικού δυναμικού. Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά σε όλες τις τάξεις, διότι καθώς γνωρίζουμε ήταν και απέτηση να υπάρχει και αυτός ο αριθμός των 6-7 αιθουσών, τις οποίες θα δείτε και εσείς μέσα. Και εξ αρχής η λογική ήταν να λειτουργήσει σαν ένα ολοκληρωμένο σχολείο, διότι πραγματικά το πρόβλημα στον πρώην Δήμο Ανατολής είναι πολύ οξύ όσον αφορά το δημοτικό σχολείο, και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ιδρύσει μέσα από παρεμβάσεις που κάναμε σαν δημοτική αρχή το καινούριο, ας το πούμε, δημοτικό σχολείο, το οποίο φαντάζεστε θα αργήσει να κατασκευαστεί. Άρα επιλέχθηκε η λύση αυτού του σχολείου, το οποίο, όπως είπε και εδώ η κυρία Σταύρου, ήταν και μήλο της έρηδος αν θα γίνει παιδικό σταθμός ή όχι. Νομίζουμε ότι, παρότι και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην Ανατολή, εδώ δόθηκε αυτή τη στιγμή μία λύση σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και είναι κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο για τον πρώην Δήμο Ανατολής. Τα ονόματα των 7 νέων διοικητών των υγειονομικών περιφερειών ανακοίνωσε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στην 6η ΥΠΕ, υγειονομική περιφέρεια δηλαδή, Πελοποννήσου, Ιωνίων, Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, διοικητής αναλαμβάνει ο κύριος Ιωάννης Καρβέλης. Οι νέοι διοικητές θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αφού βέβαια εγκριθεί και τυπικά η απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασιλική Κύλια από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο νέος πρόεδρος της 6ης ΥΠΕ, όπου υπάγεται και η δική μας περιοχή, γεννήθηκε στην Πάτρα το 1964. Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης, είναι πτυχιούχος νομικών και πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην διοίκηση οργάνωση επιχειρήσεων και στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Στέλεχος του ΑΕΔ επί 31 χρόνια, είναι σήμερα προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλισης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και Οργανισμού και πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Αυτός λοιπόν είναι ο νέος διοικητής της 6ης ΥΠΕ.
είπε ο κύριος Ιωάννης Καρβέλης. Να συνεχίσουμε, πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν της περιοχής μπορούν πλέον να λαμβάνουν οι ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, καθώς λειτουργεί το νέο γραφείο πληροφοριών της Ένωσης Ξενοδόχων στον χώρο των Αφίξεων. Η ιδέα υπήρχε εδώ και 4 χρόνια και η λειτουργία του γραφείου συμπίπτει με την κορύφωση ανόδου του αριθμού των επιβατών που εξυπηρετούνται από τον Διεθνή Αερολιμένα της πόλης. Το νέο γραφείο τουριστικών πληροφοριών της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων ξεκίνησε να λειτουργεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμισή του, αλλά κυρίως στην πληρέστερη τουριστική ενημέρωση των επιβατών που ταξιδεύουν στην Ήπειρο. Η ιδέα λειτουργίας ενός γραφείου πληροφοριών από την Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Ιωαννίνων ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, όταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλονταν για την ανάπτυξη του αεροδρομίου, ο τότε πρόεδρος Κώστας Βλάχος και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και ανάπτυξης Γιώργος Στάσος, έκαναν αίτηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για να δοθεί ο συγκεκριμένος χώρος, όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Στάθης Χιούτης, καλώντας τα τουριστικά γραφεία που συνεργάζονται με αεροπορικές εταιρείες να ενημερωθούν από τη διοίκηση για τις δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης νέων δρομολογίων για το 2020. Η περαιτέρω αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Ιωαννίνων συνεχίζεται, καθώς στο χώρο του λειτουργεί πλέον γραφείο πληροφοριών που επιμελείται η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων με σκοπό την πληρέστερη τουριστική ενημέρωση των επιβατών που ταξιδεύουν στην Ήπειρο. Η ιδέα λειτουργίας ενός γραφείου πληροφοριών ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, όταν στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλονταν για την ανάπτυξη του αεροδρομίου, ο τότε πρόεδρός μας, κ. Κωνσταντίνος Βλάχος, και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και ανάπτυξης, κ. Γιώργος Στάσος, έκαναν αίτηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για να μας δοθεί αυτός ο χώρος. 4 χρόνια μετά, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του νέου αερολιμένα, το εγχείρημα αυτό υλοποιείται χάρη στις προσπάθειες του αερολιμενάρχη Ιωαννίνων κ. Βασίλη Μητσιμάρη, καθώς και στις χορηγίες πολλών εταιριών, τις οποίες και ευχαριστούμε. Το γραφείο στεγάζεται στο νέο χώρο Αφίξεων και λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα, παρέχοντας πλούσιο τουριστικό υλικό και χάρτες Ηπείρου, καθώς και πληροφοριακό υλικό για τα μουσεία και τη γαστρονομία της περιοχής μας. Στο χώρο έχει εγκατασταθεί και μια οθόνη touchscreen για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Επίσης, ο αερολιμένας παρέχει εντελώς δωρεάν ασύρματο ίντερνετ για όλους. Το Γραφείο Πληροφοριών λειτουργεί σε συνεργασία με τον Αερολιμένα Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Δήμους του Νομού και την Ελληνική Αστυνομία. Να αναφέρω ότι ο Βασιλές Σπύρος, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, πέτυχε για το πρώτο εξάμεινο του 2019 τη μεγαλύτερη ποσοστία αύξηση επιβατών σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Τέλος, σαν Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, θέλουμε να καλέσουμε όλα τα τουριστικά γραφεία τα οποία συνεργάζονται με αεροπορικές εταιρείες να έρθουν στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωαννίνων για να ενημερωθούν από τη διοίκηση για τις δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης νέων δρομολογίων για το 2020. Ένας μήνας μας χωρίζει από τον 13ο γύρο λίμνης Ιωαννίνων, μία από τις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις στην περιοχή και μεταξύ των 5 κορυφαίων εκδηλώσεων της χώρας. Στο πρόμο βίντεο του Ιωάννη Λεϊκράν, ο πρωταθλητής του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων, Γιάννης Τσίλης, μας καλεί να τρέξουμε στη φετινή διοργάνωση. Με πρωταγωνιστή του πρόμο βίντεο του 13ου γύρου λίμνης Ιωαννίνων, 4ου Ολυμπιονίκη του Λονδίνου και 8ου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, κοπηλάτη Γιάννη Τσίλη, η πόλη των Ιωαννίνων προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις δρομικού κινήματος. Την διοργάνωση που αποτέλεσε πιλότο για αντίστοιχες που διοργανώνονται στην περιοχή μας. Ο πρωταθλητής του ναυτικού ομίλου Ιωαννίνων πρωταγωνιστεί στο πρόμο βίντεο του Ιωάννα Λέικραν σε μια βιωματικού τύπου διαφήμιση, στην οποία ο ίδιος αφηγείται μια ημέρα ενός πρωταθλητή. Καλεί μάλιστα όλους να βρεθούν στην εκκίνηση των αγώνων του 13ου γύρου λίμνης που θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Δεν θυμάμαι ποτέ την αρχή, ούτε το τέλος. Θυμάμαι όμως όλα τα υπόλοιπα. Θυμάμαι πόσο όμορφα ξεκινάει μια μέρα με τη λίμνη να σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Θυμάμαι την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, τον αέρα να πέφτει στο πρόσωπό μου και την ανάσα μου να δυναμώνει. Έχω ξεχάσει τις αποστάσεις και τους χρόνους. Βλέπω τον εαυτό μου να αγωνίζεται, να υδρώνει, να εξελίσσεται και να περιμένει την επόμενη φορά. Γιατί η επόμενη φορά είναι πάντα αυτό που μετράει. Η αρχή και το τέλος υπάρχουν μόνο για να μας υπενθυμίζουν ότι θα υπάρξει και συνέχεια. Ελάτε να τρέξουμε στο γύρο λίμνης Ιωαννίνων, στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας. Η
Δημιουργός του πρόμο βίντεο του Ιωάννα Λέι Κράν είναι η εταιρεία Honor Films του Κωνσταντίνου Μανταλιά, ο οποίος προσέγγισε το θέμα με ρετρό διάθεση, που τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιστρέψει δυναμικά ως τάση. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν πλάνα από την Παμπότιδα με τον Γιάννη Τσίλη να σκίσει με τα κουπιά τα νερά της, αλλά και πλάνα από την μοναδική παραλίμνια διαδρομή των 30 χιλιόμετρων, που και φέτος θα διανύσουν εκατοντάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτοιμοι λοιπόν να τρέξουν και φέτος για 13η χρονιά στην ομορφότερη διαδρομή της Ελλάδας, δηλώνουν εκατοντάδες δρομείς από τη χώρα μας και το εξωτερικό, με τον αριθμό των έως τώρα εγγραφών να προμηνύει ότι ο 13ος γύρος της Λίμνης Ιωαννίνων θα σπάσει ένα ακόμη ρεκόρ. Ο γύρος Λίμνης ξεκίνησε το 2007 από τον ναό Ποσειδών, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων στα Γιάννα, με κύριο στόχο στην ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, την προβολή της περιοχής και την προστασία του φυσικού της πλούτου, μέρος του οποίου αποτελεί η Λίμνη Παμπότιδα. Μέσα σε λίγα χρόνια η συγκεκριμένη διοργάνωση, χάρη στην οργανωτική αρτιότητα, στο υψηλό επίπεδο των συμμετοχών και στην εξαιρετικού καλώς διαδρομή δίπλα στη Λίμνη Παμπότιδα, καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις για την περιοχή και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 5 κορυφαίων δρομικών εκδηλώσεων της χώρας. Η ανταπόκριση αθλητών από όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο είναι και μεγαλύτερη, και ενδεικτικό είναι ότι πέρυσι συμμετείχαν 3.500 αθλητές κάθε ηλικίας. Ανάμεσα τους κορυφαίοι Έλληνες δρομής μεγάλων αποστάσεων και άνθρωποι που φτάνουν από κάθε γωνιά του κόσμου. Ο γύρος της Λίμνης Ιωαννίνων περιμένει και φέτος όλους με 7 διαδρομές στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις διαδρομές των 30 χιλιόμετρων γύρω της Λίμνης, των 30 χιλιόμετρων δυναμικό βάδισμα, τα 10 χιλιόμετρα αγώνα δρόμου, τα 5 χιλιόμετρα αγώνα δρόμου Γκάρμιν, το 1 χιλιόμετρο παραλίμνιος δρόμος Μαμά Καρότσι, το 1 χιλιόμετρο παραλίμνιος δρόμος Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το 1 χιλιόμετρο Family Run. Σε αυτούς τους αγώνες δεν υπάρχουν ηλικίες, ιδιαιτερότητες και πρακτικές δυσκολίες. Σε αυτούς τους αγώνες τρέχουν όλοι. Να σημειωθεί πως οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 13ο γύρο Λίμνης Ιωαννίνων θα γίνονται μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό της Πέμπτης στην Ήπειρο. Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται αύριο καιρό στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.